Ματίος Γιάκας διώχνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου με τον Μητσογιάννη. Τόγια σου, αρχηγός Σπανίων, σε θέση για σουτ, σουτάρι, αποκλούει ο Μαρασίδης και προλαβαίνει να διώξει σε κόρνερ ο Τάχος. Μαραγκός στην εκτέλεση του φάουλ, χάνει ο Μαρασίδης και το 1-0 που κάνει ο Θωμάς Μαύρος. Είναι ακριβώς το έκτο λεπτό, εκτελέστηκε το φάουλ από τον Μαραγκό. Δυσκόλεψε η βροχή και η σίγουρα βαριά μπάλα την απόκρουση του Μαρασίδη και πετάχθηκε ο Θωμάς Μαύρος για να κάνει το Πανιόνιος Ολυμπιακός Βόλου 1-0. Πετάχθηκε ο Γιώργος Τόγιας και κάνει το Ολυμπιακός Βόλου Πανιόνιος 0-2, Πανιόνιος Ολυμπιακός Βόλου 2-0. Τέλεσε ο Μάνδαλος, Σκούτας, Καραμίχαλος. Σέντρα από τον Καραμίχαλο, έρχεται ο Μπόντα και πλασάρει. Κάνει το 2-1, μειώνει ο Μπόντα ακριβώς το 30 λεπτό από αυτή τη σέντρα του Καραμίχαλου. Δείχνει ότι είναι μέσα στις φάσεις, πετυχαίνει το 4ο του γκολ φέτος. Πανιόνιος 2, Ολυμπιακός Βόλου 1. Μαραγκός πάνω στην μπάλα. Εκτελεί και αποκρούει λίγο ο Μαρασίδης, η μπάλα χτυπάει και στο δοκάρι και τελικά out δείχνουν. Εκτελείται το πλάγιο από τον Αποσπόρη στο Ζάκα και ξανά πίσω. Η σέντρα από τον Αποσπόρη, κεφαλιά Μαύρου και Τόγια διαδοχικά και μπάλα out. Μαραγκό στην εκτέλεση του κόρνερ. Κεφαλιά, προσπαθεί ο Μαρασίδης, χάνει την μπάλα. Δεύτερη κεφαλιά και είναι το γκολ. Γκολ από τον Ζιάκα και μάλιστα με κεφαλιά. Μετά από αυτή τη σύγχυση που έγινε στην περιοχή του Ολυμπιακού Βόλου, ο Ζιάκας με κεφαλιά στο 74ο λεπτό κάνει το Πανιόνιος Ολυμπιακός Βόλου 3-1. Μίχος. Κερδίζει ο Αποσπόρης, βγάζει μπροστά τον Μπερσεμή. Δεν υπάρχει offside, λέει ο αρμόδιος επόπτης. Πλασάρει ο Μπερσεμή και είναι τελικά το γκολ από τον Μαύρο. Το σκορ γίνεται 4-1, ακριβώς το 85ο λεπτό ήταν ο Μαύρος που μπήκε προς τα μέσα και τελικά κάνει το σκορ Πανιόνιος Ολυμπιακός Βόλου 4-1. Μέσα σε τόσο νερό έγινε η μάχη ανάμεσα στον Πανιόνιο και στον Ολυμπιακό Βόλου. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τους παίκτες να παίξουν κάποιο όμορφο ποδόσφαιρο και να βάλουν 5 γκολ. Επηρέασε, Θωμά Μαύρο, το νερό καθόλου σε αυτά τα 5 γκολ που μπήκανε? Οπωσδήποτε επηρέασε, διότι κολούσε η μπάλα και δεν μπορούσαμε να τρέξουμε την μπάλα, δεν μπορούσαμε να πασάρουμε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω οι λιγοστοί φίλαθλοι που ήρθαν ικανοποιήθηκαν και βέβαια πιο πολύ ικανοποιήθηκαν οι φίλοι του Πανιόνιου που κερδίσαμε αυτή την ωραία νίκη. Υπήρχε λοιπόν μια νίκη από τον Πανιόνιο απέναντι στον Ολυμπιακό Βόλο, υπήρχε όμως και μια νίκη από τον Μαύρο απέναντι στον Πόντα. 2-1 ήταν το σκορ σε αυτό. Αυτό το λέτε εσείς. Εγώ δεν είχα ποτέ για κόντρα με το παιδί. Είναι πολύ καλός παίκτης. Βέβαια και εγώ πιστεύω στον ίδιο εαυτό μου. Αλλά νομίζω το θέμα ήταν Πανιόνιος Βόλος και όχι Μαύρος Πόντα. Πάντως ο Μαύρος με αυτά τα δύο γκολ έφτασε 7 και είναι επικεφαλής στους σκόρες. Τι σημαίνει αυτό? Τίποτα για μένα. Είμαι ένας παίκτης που συνέχεια βάζω γκολ και έτσι δεν ενθουσιάζομαι και ούτε απογοητεύομαι. Με την ίδια χαρά, ενθουσιασμό και αγάπη θα προσπαθώ να πετυχαίνω γκολ για να κερδίζει ο Πανιόνιος και να παίρνει πόντους. Θα κάνει το σουτ, η μπάλα είναι out. Χατζη Αποστολίδης που κάνει την πάσα και τον Τζάντζο, κόβει αυτός αλλά πάνω στον Μαραγκό. Οι κόντρες, ευνοείται ο Τζάντζος που μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει τις τρίπλες και το σουτ, μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος. 22ο λεπτό, κόρνερ κεφαλιά που έγινε, δεν μπόρεσε ο Μαύρος επάνω στη γραμμή, σούτ από τον Μαύρο, η μπάλα βρήκε το δοκάρι και έφυγε out. Πέρασε η μπάλα για τον Αποσπόρη, Αποσπόρης που κάνει μια σέντρα, σούτ του Παπαπαναγή, απομακρύνει σωτήρια ο Γιωργούσης. Γιοβανούδης που ελίσσεται, βρίσκει τον Αδαμόπουλο, αυτός και πάλι για τον Γιοβανούδη, Γιοβανούδης για τον Ουζουνίδη. Δεν μπόρεσε ο τελευταίος να πιάσει το σούτ, ευκαιρία για την Ξάνθη. Αδαμόπουλος στη σέντρα, πλασέ από τον Χατζόπουλο, μπλόκαρε όμως ο Παπαδόπουλος. 61ο λεπτό, ο Σπύρος ο Μαραγκός στο κόρνερ, κεφαλιά γύρισμα από τον Χάτζη Μουσιάδη, μπλόκαρε όμως τελευταία στιγμή ο Γιωργούσης. 64ο λεπτό, Χατζη Αποστολίδης στο φάουλ, πέρασε η μπάλα, έκοψε ο Παπουλίδης, Μαρινάκης στο σουτ, κόντρες, κεφαλιά του Γκουτζίδη, πλασέ από κοντά του Χατζόπουλου, out, ευκαιρία για την Ξάνθη.
61 το λεπτό, Μαραγκό στο κόρνερ. Πέρασε η μπάλα από τον Χατζημοσιάδη. Κεφαλιά του Παπαπαναγή, σου του Τόγια, η μπάλα στα δίχτυα. Λέει γκόλο διατητής. Τρέχει και ο επόπτης προς τη σέντρα από το βολέ του Γιώργου Τόγια στο 70 λεπτό. Ξάνθη Πανιώνιος 0-1. Έγινε η σέντρα. Ο Αποσπόρης στην κεφαλιά. Ο Ανδριανίδης κάνει το λάθος. Γίνεται το σούτ και η μπάλα είναι στα δίκτυα του Κοσάδα από τον Καμπουράνη. 1-0 ο Πανιώνιος προηγείται του Όφη στο 8 λεπτό. Γίνεται το λάθος από τον παίχτη του Όφη. Κερδίζει ο Γρηγορίου. Αποσπόρης πάλι Γρηγορίου. Αλλά ο Τσίπος θα το καλύψει το προηγούμενο λάθος. Κάνει δεύτερο όμως τη σειρά λάθος ο Τσίπος. Δίνει την μπάλα στο Γρηγορίου που μπαίνει μόνο στα πέρα του Κοσάδα. Κερδίζει ο Πανιώνιος 1-0. Λασάρι ο Γρηγορίου και πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιώνιο στο 33. Αποσπόρης σεντράρει, Καπουράνη στην κεφαλιά και το 0-1. Είμαστε ακριβώς στο 5 λεπτό και ο Πανιώνιος ανοίγει το σκορ. Πολύ ωραία η προσπάθεια των παιχτών του Πανιωνίου. Βόλος Πανιώνιος 0-1. Προσπαθεί να περάσει μια μεταβίβαση για τον Καραμίχαλο. Καραμίχαλος δεν θα μπορέσει. Ο Μάβαλος όμως έχει προωθηθεί, γυρίζει. Μπερδεύονται οι παίχτες του Πανιωνίου, η κεφαλιά. Και ο Παπαδόπουλος αποκλείει την κεφαλιά του Καραμίχαλου σε κόρνερ. Μαύρος. Πολύ ωραία παλιά για τον Ζάκα. Ζάκα στον κοινό χώρο για τον Μίχο, ο οποίος μένει μόνος του. Μίχος κάνει ένα σουτ, την μπάλα φεύγει ελάχιστα. Άου, τελικά με την υπόδειξη του επόπτη είναι πραγματικά out την μπάλα. Πιάς. Προσπαθεί να γυρίσει ο Σταματίου, κοντράρει μπάλα και έχουμε corner. Το σούτ από τον Καραμίχαλο, πολύ ωραίο σούτ, την μπάλα είναι out. Μάνδαλος δέχτηκε την παλιά από τον Σκούτα, σκαφτεί η σέντρα, Μαυροδήμος κεφαλιά out. Αποσπόρης. Μπαλιά με στόχο το Θωμά το Μαύρο. Μαύρος απευθείας στο σουτ και είναι ένα φοβερό γκολ. Ένα έξω γκολ από τον Θωμά το Μαύρο. Το 0-2 στο 21ο λεπτό. Καταχειροκροτείται ακόμα και από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού Βόλου. Εγκινήσει απευθείας στο αριστερό και Βόλος Πανιώνιος 0-2.